ακόρντα του Τζο Σέρινγκ, γνωστά ως και Block Chords. Τώρα, έχουμε ένα ακόρντο έκτης. Do, Mi, Sol και La. Και μια διμινούητα. Re, Fa, La, Fis και Si. Έχουμε επίσης μια κλίμακα με 8 νότες. Έχουμε την Do Majore κλίμακα συν μια νότα, το Diesi 5 ή Fis 6. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Diesi, La, Si και Do. Αυτή η νότα είναι ουσιαστικά το ύφεση 9 του 5, του Sol. Εντάξει. 1, το Sol, ύφεση 9. Τώρα, τι κάνουμε. Παίζουμε αυτή την κλίμακα. Και ακούγεται έτσι. Και σε μινόρε. Τώρα, πώς μπορούμε να το μελετήσουμε. Στην αρχή τι κάνουμε. Παίζουμε το Do 6 ακόρντο σε πρώτη αναστροφή και διπλασιάζουμε με το αριστερό μας χέρι την τονική. Δηλαδή, το αριστερό μας χέρι οδηγεί τη μελωδία, όχι το δεξί. Τώρα θα δούμε τις αναστροφές του Do 6 ακόρντο. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει αυτό ένα πολύ γνωστό boogie woogie pattern. Στο γραμμή αυτή την παίζουμε έτσι, με ακόρτα. Πρώτα μελετάμε το Do 6 ακόρτο σε όλες τις θέσεις, μέχρι πλέον να νιώθουμε άνετα. Μετέπειτα προσθέτουμε τα αριστερά μας χέρι και παίζουμε την πάνω φωνή. Σημείωση, όταν κατασκευάζουμε ένα ακόρτο, ξεκινάμε από αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή μην βάζει την παρτιτούρα από κάτω προς τα πάνω, από τα χαμηλά στα ψηλά δηλαδή. Και έχουμε 1, 3, 5 και 7, ή πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή, τρίτη, τέταρτη. Όταν ενορχιστρώνουμε ή συνθέτουμε, είναι ανάποδα. Όπως στη χοροδία, σοπράνο, άλτο, τενόρο και μπάσο. Οπότε έχουμε πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή, τρίτη φωνή, τέταρτη φωνή. Αφού το συνηθίσουμε το Do 6 ακόρντο, πάμε μετά και κάνουμε το ίδιο πράγμα με την διμινούητα. Αντί να ξεκινήσουμε από Re, ξεκινάμε από Fa. Σημείωση. Η διμινούητα ανήκει σε 4 τονικότητες ταυτόχρονα. Άλλο κεφάλαιο, αυτό το συζητάμε κάποια άλλη στιγμή. Και κάνουμε πάλι το ίδιο. Και αφού το συνηθίσουμε και αυτό, συνδυάζουμε τα ακόρντα και έχουμε 6, D, 6, D, 6, D, 6, D, 6. Τώρα στην αρχή όταν προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και ο εγκέφαλος μπλοκάρει. Οπότε τι κάνουμε, ξεκινάμε με 3 νότες και λέμε Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Μετά πάμε στο Sol. Το συνηθίσουμε αυτό, πάμε μετά με 5 νότες να παίξουμε. Μετά πάμε από Sol και λέμε. Δηλαδή ουσιαστικά τεμαχίζουμε την κλίμακα, πρώτα σε 3 νότες, μετά σε 5 και 1, 2, 3, 4, πάλι 5. Έτσι, κάνω διπλασιασμό, δηλαδή έχω Do, 1, 2, 3, 4, 5 και μετά 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει. Και μετά συνδέουμε όλα αυτά τα κομματάκια και μας βγαίνει πιο εύκολο να μπορούμε να παίξουμε την κλίμακα. Και προς τα κάτω. Τώρα, ένας άλλος τρόπος για να μάθουμε την κλίμακα καλά είναι να κάνουμε το εξής. Χέρι, κάνουμε τα κλειστρήματα για να με στιμήσει.
Έτσι. Ή. Και χωρίς γλίστημα τον ντο. Τώρα. Το χαρακτηριστικό με αυτή την αρμονική κίνηση είναι ότι συνέχεια μου μια κίνηση 1-5-1-5. Δηλαδή. 5. Άρα δηλαδή κάθε φορά που έχουμε τεμινιότητα έχουμε 5. Αν θέλουμε να αναξιστρώσουμε μελωδίες που έχουν άλλα κόρτα, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Και θέλει άλλες λύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αντί να πάμε σε ρε τι, στο ποτράκι, ρε νότα, ουσιαστικά εδώ πάμε σε ένα ντο, ματζόρε, μεγάλο 7 και 9. Ή ένα μη μινόρ 7. Αν θέλουμε δηλαδή να αποφύγουμε την κίνηση 1, 5, αλλάζει η ποιότητα του ακόρντου, γίνεται μεγάλο 7-9 αντί για 6. Αυτό όσον αφορά όταν θέλουμε να ενεξιστρώσουμε μελωδίες. Τώρα, θα μπορούσε να ήταν φα, 7. Τώρα, μια σημείωση εδώ πέρα. Συνήθως, σε πολλές σχολές και βιβλία, σε μαθαίνουν ότι το 1 είναι με μεγάλο 7. Εδώ έχω μια τεράστια διαφωνία, διότι πρέπει πρώτα να μάθουμε το 6 και μετά το 7. Το 7 γενικά, αν θα το χρησιμοποιήσουμε, θα βάλουμε και το 9 μαζί. Αλλιώς δεν ακούει το ρε. Και πολλοί κόσμοι ξεκινάει με το 7 στο 1, αντί με το 6, και του λείπει ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο όσον αφορά την bebop αρμονία. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια, αυτό το στυλ παίξηματος πια στον 21ο αιώνα τραγουδείται λίγο ντεμοντέ και ποιος θα παίξει έτσι πλέον. Αλλά και να μην παίξετε ποτέ έτσι στη ζωή σας, πρέπει να μάθετε τη βάση. Το έχεις πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια, άμα παίζουμε συνέχεια έτσι είναι κουραστικό και πρέπει να δοθούν λύσεις.